Στην τελευταία της κατοικία οδηγήθηκε η σύζυγος του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου, Βασιλική Παναγία Αυξεντίου, γνωστή και ως Βασιλού, η οποία απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών. Η κηδεία τελέστηκε από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα στα Λιβάδια, προϊσταμένου του Επισκόπου Μεσαωρίας Γρηγορίου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιοργάλας. Και θα θυμόμαστε πάντοτε αυτόν τον άνθρωπο που πέρασε δίπλα από τον μεγάλο σταυραετό, όχι μόνο του Μαχαιρά και της Κύπρου, όχι μόνο της Λύσης, όχι μόνο της Μεσαωρίας, αλλά του ελληνισμού ολόκληρου. Θα θυμάμαι την δική σου προσφορά στον αγώνα του Περικαπέτη, συμμετέχοντας ενεργά και προσφέροντας μια ιδιοκτήρια της υπηρεσίας σου. Το 1966 η Βασιλική ξαναπαντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου επίσης από την Λύση, ο οποίος πρόσφερε και αυτός τις υπηρεσίες του στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ και με τον οποίο απέκτησαν δύο κόρες. Μάνα, σήμερα φεύγεις το φως, φεύγεις και παρόλο ότι θα μας λείψεις πολύ, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι γιατί θα ξεκουραστείς. Θα ξεκουραστεί το βασανισμένο σου κορμί και το βασανισμένο σου μυαλό. Κατεγορούμε την κόρη της ΕΟΚΑ που ευτύχησε στην αγάπη, στην νιώτη, στο μυστήριο του γάμου με το ίνταγμα της ιστορίας των υπαρχικών του διγενή, των Γρηγόρη. Στην κηδεία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων βουλευτές, δήμαρχοι, συγγενείς και φίλοι της Εκκλιπούσας και πλήθος κόσμου. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου και η Βασιλού αραβωνιάστηκαν το 1953 και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 10 Ιουνίου 1955 κάτω από άκρα μυστικότητα στη μονή αχυροποιήτου στον Καραβά. Τη Βασιλού, μετά από σχεδιασμό το συνδέσμο της ΕΟΚΑ, παρέλαβε από τη Λύση μαζί με την Ελένη Κασιανού, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ και πνευματικό παιδί του παπά Σταυρού, ο Ανδρέας Ομαλέκος. Ο Ανδρέας Ομαλέκος μετέφερε τον παπά Σταυρό με την παπαδιά του στη μονή αχυροποιήτου στον Καραβά, όπου έγινε ο μυστικός γάμος. Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα ρυψοκίνδυνη ενέργεια, ωστόσο οι συναγωνιστές του Γρηγόρη Αυξεντίου είχαν οργανώσει ένα πολύ καλό σχέδιο προστασίας τόσο για τον υπαρχηγό της ΕΟΚΑ όσο και για την Βασιλού. Πρώτος κουμπάρος ήταν ο ίδιος ο παπά Σταύρος, ο Ανδρέας Ομαλέκος, η παπαδιά. Ήταν επίσης παρόντες μερικοί αγωνιστές του Καραβά. Όπως μας τόνισε ο Δήμαρχος Λύσης, οι λίγοι παρόντες δεν ξεχνούν τα δάκρυα των νέων νυμφών, αλλά και την απάντηση του Αυξεντίου στις ευχές του Παπά Σταυρού. Καλοβόλη να μου ευχηθείς, Πάτερ.